πάω τώρα σε ένα πολύ ταλαντούχο κορίτσι που έχει και ρίζες εδώ. Βεβαίως ζει στη Νέα Υόρκη πολλά χρόνια τώρα. Η ζωή της είναι περισσότερο εκεί παρά εδώ, αν πεις τα πόσα χρόνια είναι. Είναι συνάδελφος, αλλά κάνει κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που κάνουμε εμείς, γιατί κάνει ντοκιμαντέρ. Είναι η δημοσιογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός ντοκιμαντέρ και πολύ βραβευμένη η Αθηνά Κρικέλη. Καλώς την, χρόνια πολλά. Καλώς σας βρήκα, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Πες μου αν βρήκες χιόνι χθες στη σπηλιά που πήγες. Δεν βρήκα χιόνι στη σπηλιά. Α, δεν τι βρήκα. Έγινε, γιατί έτσι. Δεν η σπηλιά ξέρω. Είναι δεν... Από... Η σπηλιά, για όσους δεν ξέρουν, στην υπόλοιπη Θεσσαλία, είναι από εκείνα τα μέρη. Έχω πάει εγώ δεύτερη μέρα, 25 Μαρτίου, και είχε χιόνι, όταν λέμε χιόνι, χιονοθύελα. Θέλω να πω, είναι ένα ορεινό χωριό στον Κίσαβο. Έτσι ακριβώς. Που πιάνει χιόνι, ρε παιδί μου, εύκολα. Έχει κρύο και πολύ. Ανήκει στον Κίσαβο, αλλά ο Κίσαβος είναι κομμάτι του Ολύμπου. Έτσι, όπως μας έχει μάθει η Αθηνά Κρικέλη στο προηγούμενο καταπληκτικό ντοκιμαντέρ της, βραβευμένο, πολύ βραβευμένο, όχι απλώς βραβευμένο, για τον Όλυμπο, για το πώς γεννήθηκε ο Όλυμπος. Έχουμε πάρει μέχρι τώρα για εκείνο το ντοκιμαντέρ 8 χρυσά παγκόσμια γαλματίδια. Με ειδοποιούν από το γραφείο στη Νέα Υόρκη ότι είμαστε προτινόμενοι για ένα ακόμα για την ΕΜΑΚ κλίση ζωής, που θα μιλήσουμε γι' αυτό, και άλλα δύο για το Mount Olympus Recreation που έρχονται από Αμερική και από Κορέα. Ελπίζουμε να τα πάρουμε κι αυτά, γιατί παίρνοντας τα βραβεία δεν κερδίζουμε κάτι οικονομικά, κερδίζουμε όμως ως Ελλάδα. Κερδίζουμε δείχνοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει σταματήσει στον αρχαίο της πολιτισμό, ότι υπάρχει συνέχεια. Και υπάρχει συνέχεια όχι μόνο στον ειδησογραφικό χώρο, βλέπετε οικονομικές κρίσεις κτλ. Αλλά υπάρχει μία Ελλάδα που έχει να προσφέρει πάρα πολλά στον παγκόσμιο πολιτισμό. Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε να βλέπουμε από το ντοκιμαντέρ που έφερε την Αθηνά την Κρικέλη και την ομάδα της επί 3 μήνες σε καθημερινή επαφή με αυτούς τους ανθρώπους που τους περιέγραψε στην Ελλάδα της κρίσης, που έχουμε και κρίση στις αξίες μας, την έφερε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Κάνουμε ποδαρικό λοιπόν. Τη Δευτέρα, όπως βλέπετε και εδώ στο τρέιλερ που παίζει ήδη στο πρόγραμμά μας, στις 9 και 4, κάνουμε ποδαρικό με αυτό το τεκμηριογράφημα της Αθηνάς Κρικέλη, που είναι ένας πολύ δόκιμος όρος για αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά είναι από τις εκπαιδεύσεις, αλλά πήγε μαζί τους και σε πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή, δεν στήθηκαν σκηνές για την ανάγκη του ντοκιμαντέρ. Έζησε από κοντά, γιατί καταλαβαίνετε, σε 3 μήνες η ΕΜΑΚ έχει πάει στα πάντα. Δεν έχει μείνει κάτι που δεν το έχει ζήσει η Αθηνά Κρικέλη και όσοι κινηματογραφούν. Για πες μας λοιπόν, Αθηνά μου, πώς ήταν, πώς ξοδεύτηκαν οι ώρες, τα λεπτά σε αυτούς τους 3 μήνες. Ήταν εμπειρία λεπτού αυτό που ζούσες. Ζήσαμε μαζί τους για 3 μήνες, μας επιτρέψαν να ζήσουμε μαζί τους και ευχαριστούμε τον διοικητή της 8ης ΕΜΑΚ, τον Λαύρο τον Κίτσιο, γι' αυτό, που μας εμπιστεύτηκε και μας έδωσε όλη αυτή την όθηση και όλα τα τεχνικά δρόμενα που χρειαζόμασταν για να φτάσουμε μέχρι το αρχηγείο και να πάρουμε τις ανάλογες άδειες. Είναι ένας πολύ ανδροκρατούμενος χώρος, ο χώρος της ΕΜΑΚ. Δεν είναι εύκολο για μία γυναίκα ξαφνικά να τους κατσικωθεί και να μένει 24 ώρες το 24ωρο μέσα σε αυτό το χώρο. Κατά κάποιο τρόπο έπρεπε να αποδείξεις με πολύ έτσι διακριτικό τρόπο ότι δεν είσαι εκεί ούτε για να χαλάσεις την ηρεμία τους αυτές τις λίγες ώρες που βρίσκονται μέσα στο χώρο, αλλά κυρίως ούτε να ταράξεις τις στιγμές τους όταν αυτοί επιχειρούν. Δηλαδή, ήταν η ιερή μας υποχρέωση να είμαστε αόρατοι, άοσμοι και άχρωμοι όταν τα παιδιά της 8ης ΕΜΑΚ ή οι υπόλοιποι πυροσβέστες, είτε από την ΒΙΠΕ είτε από τον πρώτο σταθμό εδώ στη Λάρισα, επιχειρούσαν. Εμείς έπρεπε να είμαστε δίπλα τους, να μπορούμε να κάνουμε τα γυρίσματά μας, αλλά να μην νιώσουν ούτε για κλάσμα δευτερολέπτου ότι τους ενοχλούμε έστω και σε ένα βήμα. Μισό λεπτό. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο που εσύ δεν θα το πεις μόνη σου. Επειδή πάντα κάνει πολύ ρεαλιστική αποτύπωση η Αθηνά η Κρικέλη σε ό,τι καταπιάνεται, δεν θα
έστεινε ποτέ σκηνές. Δηλαδή να πει τώρα θέλω να μου κάνεις αυτό να φανεί σαν ανδραγάθιμα, ναι, μεγαλύτερο από ό,τι είναι, ναι, 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 ή εν πάση περιπτώσει, ναι, πιο εύληπτο από ό,τι. Δεν θα το έκανε ποτέ. Ένας λόγος που έχει όλη αυτή τη μεγάλη προθήκη, γιατί καταλαβαίνω ότι μεγαλώνει διαρκώς με όλα αυτά τα γαλματίδια, τα βραβεία που παίρνει στις διακρίσεις, την έχει και για αυτόν τον λόγο. Γιατί κάνει τη ρεαλιστική αποτύπωση. Έτσι ακριβώς. Ο κόσμος νομίζω ότι έχει βαρεθεί, και εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα, γιατί είσαι στην ειδησιογραφία της καθημερινότητας. Ο κόσμος έχει βαρεθεί να βλέπει την είδηση. Πίσω από την είδηση υπάρχουν τα πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ναι, καλό είναι να κρατούμε τον κόσμο στην άκρη της ενημέρωσης, να γνωρίζει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και εκτός ελληνικών συνόρων, αλλά οι μεγαλύτερες ειδήσεις έρχονται μέσα από την εμπειρική συνύπαρξή μας με ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Αυτοί οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες, και μάλιστα να πω ότι έρχομαι από την 8η ΕΜΑΚ που πήγα πριν από λίγο σήμερα για να τους πω χρόνια πολλά, να μου πούνε χρόνια πολλά. Και μάλιστα φοράω και την μπλούζα τους. Αχα! Ναι, τιμή μου και καμάρι που μου επιτρέπουν να τη φοράω. Πλέον αυτοί οι άνθρωποι τους θεωρώ φίλους, τους θεωρώ οικογένεια και νιώθω τιμή να μου ανοίγουν την πόρτα και να μου λένε μια καλημέρα όταν πηγαίνω να τους δω, ή όταν ακόμα και σήμερα τους ακολουθώ σε κάποιες από τις είτε ασκήσεις, εκπαιδεύσεις ή ακόμα και συμβάντα. Γιατί αφού είμαι εδώ, κάνουμε τα γυρίσματα για τον Όλυμπο, δεν γίνεται άμα ακούσω ότι υπάρχει συμβάν να μην πάω. Να μην πας. Θα καθίσω εκεί. Εγώ θα ήθελα πολύ να σε ρωτήσω τι κάνεις τώρα, αλλά επειδή θέλω να μείνουμε, δείξτε μας ξανά το τρέιλερ. Θέλω να μείνουμε σε αυτό που θα δούμε την Δευτέρα. Τρεις μήνες χώρεσαν σε 46 λεπτά, τόσο διαρκεί το ντοκιμαντέρ της Αθηνάς Κρικέλη, που καταλαβαίνετε ότι είναι κυριολεκτικά το απόσταγμα αυτής της κινηματογράφησης. Φανταστείτε πόσο υλικό έχει μείνει, ναι, εκτός, έτσι, που σημαίνει ότι πραγματικά πώς γίνεται το βούτυρο που παίρνει στον αφρό από πάνω κυριολεκτικά, έτσι, τον αφρό από τριών μηνών γύρισμα, τον χώρεσε σε 46 λεπτά. Αυτά θα δούμε την Δευτέρα, ανήμερα της πρωτοχρονιάς λοιπόν, στις 9 και 4, ΕΜΑΚ κλίση ζωής, τρεις μήνες, εκπαιδεύσεις αλλά και πραγματικά γεγονότα, τα είδαμε στα προηγούμενα πλάνα και εδώ, για άνδρες που, όπως πολύ σωστά λέει σε αυτό που φιλοξενούμε στο τρέιλερ, σαν ρίση της Αθηνάς Κρικέλη, είναι πραγματικοί ήρωες, μετουσιώνουν τον ηρωισμό. Και πρώτη, ξέρεις, πανελλαδική τηλεοπτική προβολή λοιπόν εδώ στην TRT. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έτσι. Ήταν υποχρέωσή μου, γιατί το TRT και εσύ, Σωτήρη, έχει σταθεί σε όλες αυτές τις παραγωγές που κάνουμε για τον Όλυμπο, και νομίζω ότι το πρώτο κανάλι που θα έπρεπε να παίξει κάποια από τα ντοκιμαντέρ μας εδώ στην Ελλάδα ήταν το TRT. Θέλω να πω το εξής, ότι την ειδοποιώ διαφορά σε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν και άλλα, και άλλα τμήματα. Δεν θέλω, καμιά φορά μου λένε δεν έχεις κάνει κάτι για το ΕΚΑΒ, δεν έχεις κάνει κάτι για την αστυνομία, για το στρατό κτλ. Σιγά σιγά θα τα κάνεις όλα, βέβαια. Θα τα κάνω όλα. Απλά, τι γίνεται, αυτοί όλοι οι άνθρωποι δεν είναι μόνο ότι αντιμετωπίζουν πολύ άσχημες καταστάσεις, και δεν μιλώ μόνο για την ΕΜΑΚ ή για την πυροσβεστική, μιλώ για την αστυνομία, για το ΕΚΑΒ, μιλάω για τα νοσοκομεία, μιλάω για όλους αυτούς τους χώρους που, πέρα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτά που καλούνται να δουν οι άνθρωποι σε καθημερινή βάση, είτε να διασώσουν, είτε να απεγκλωβίσουν, είτε να σβήσουν φωτιές, να αντιμετωπίζουν δηλαδή το φόβο, τη λύπη, το θρήνο ανθρώπων, έχουν να κάνουν και με το οικονομικό γίγνεσθε. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά κάνουν αυτό όχι γιατί είναι βολεμένοι και παίρνουν καλά χρήματα, το κάνουν γιατί είναι έτσι η πάστα της ψυχής τους. Έτσι. Και αυτό το λέω. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Έτσι. Γιατί τους ζω πλέον, τους βιώνω σε καθημερινή βάση. Και αυτό που ξεκίνησα να λέω, ότι η ειδοποιώς διαφορά δεν είναι ότι είναι ήρωες ή είναι υπερήρωες. Είναι απλοί άνθρωποι σαν και εμάς, που θα τον δεις έξω να πιει τον καφέ του, να κάνει την πλάκα του, να είναι με την οικογένειά του, να κάνει όλα αυτά που κάνουμε εμείς οι κινηθνητοί. Μόλις όμως χτυπήσει αυτό το ρημάδι, το κουδούνι,
τους βλέπεις και μεταλλάσσονται σε κάτι το οποίο είναι πολύ ανώτερο από εμάς. Και τους ευχαριστώ μέσα από τη ζωή μου είναι ήρωες που μου επιτρέψανε να το βιώσω. Πραγματική. Έτσι. Με σάρκα και οστά. Λοιπόν, πολλά φιλιά, να έχεις καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Πριν φύγεις για Νέα Υόρκη, θα τα πούμε για τα επόμενα, γιατί ετοιμάζεις σπουδαία πράγματα. Έτσι, Δευτέρα βράδυ, ανήμερα της πρωτοχρονιάς, 9 και 4, πρώτη τηλεοπτική προβολή, ΕΜΑΚ κλίση ζωής, από τη βραβευμένη, την πολύ βραβευμένη Αθηνά Κρικέλη. Πολλά φιλιά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε.